Αυτός. Ναι, είμαι η Μαρία Χαρτοπίδου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Έδρας. Ολοκληρώσαμε μια εργολαβία που αφορά την αναβάθμιση της εισόδου της πόλης μετά το γκρέμισμα των γεφυρών με την πρωτοβουλία του κυρίου Καρυπίδη. Εκπώνησε τη μελέτη η υπηρεσία μας, όπως και τη μελέτη την υδραυλική, τη μελέτη οδοπίας και τη μελέτη ηλεκτροφωτισμού. Και υλοποιήθηκε η εργολαβία αυτή, η οποία είχε σαν σκοπό την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και την αναβάθμιση της ασφάλειας της οδικής πόλης. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν ο συμβατικός προϋπολογισμός, γύρω στις 370.000, μαζί με τα δίκτυα, που μεταφέραμε τα δίκτυα ΟΚΟ, που ήταν η ΔΕΙΑΚ και η ΟΤΕ και ο ΔΕΔΙΕ. Είχαμε πολλά προβλήματα με τη διάρκεια του έργου, γιατί οι υπηρεσίες δεν γνωρίζανε πού ακριβώς είναι τα δίκτυά τους, τα οποία επιλύθηκαν και τελείωσε εντός του συμβατικού χρόνου. Και νωρίτερα από το συμβατικό χρόνο, 10 μέρες νωρίτερα. Είμαστε εντάξει. Αυτό δεν είναι κατάσταση. Δείτε λίγο τι γίνεται. Ένα λεπτό πέρα. Έργο, μια κουβέντα, ένα έργο το οποίο η περιφέρεια έβαλε ως προτεραιότητα. Νομίζω ότι σήμερα ολοκληρώνεται ένα έργο το οποίο ήταν ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων, όχι μόνο της Κοζάνης αλλά της ευρύτερης περιοχής. Και απαντάει και στις διαμαρτυρίες των επισκεπτών. Ότι ήταν εικόνα πόλης, αυτό που παρουσίαζε ο Δήμος Κοζάνης από 1,5 χρόνο. Με το γκρέμισμα των γεφυρών, σας είπα ότι ήταν ξεκινούν τις διαδικασίες, γιατί έγινε και ο δρόμος. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο δρόμος έγινε με δυνάμεις και τις υπηρεσίες μας, με το χαμηλότερο κόστος. Να σκεφτείτε ότι η μελέτη δόθηκε με την υπηρεσία της υπηρεσίας μελετητής από την Ασπλιά. Επίσης, όλες οι άλλες παρεμβάσεις που γίνανε μελετήθηκαν από την υπηρεσία, ακόμη και τα φώτα, τα πάντα, άρα δεν υπήρξε διασπάθηση δημοσίου χρήματος, έγινε πλήρη εξοικονόμηση και το συνολικό κόστος του έργου στήγησε γύρω στις 350.000 ευρώ. Και είναι και μια μεγάλη συγγνώμη στους ανθρώπους, στους συγγενείς που χάσανε εδώ τις ζωές τους. Και βέβαια είναι μια απάντηση στο πώς πρέπει να πορευτούμε για το μέλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ενώνουμε δυνάμεις, έχουμε ορθολογική διαχείριση του δημοσίου χρήματος, αλλά και επιμονή και καρτερικότητα, τότε νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εδώ επίσης θέλω να συγχαρώ με την ευκαιρία και τις υπηρεσίες και τον ανάδοχο, ο οποίος εκτέλεσε ένα πάρα πολύ καλό έργο με πολύ χαμηλό κόστος, αλλά και να ζητήσω και την κατανόηση αυτό το διάστημα των πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν, που ήταν κλειστός ο δρόμος. Ανοίγει ένας δρόμος ασφάλειας και έκλεισε ένας δρόμος Καρμανιόλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.